Έζησε τον εφιάλτη σε περιοχή της Ηλίας, πατρινός οδηγός Νταλίκας, λίγο έλειψε να λιντσαριστεί από εργαζόμενους συσκευαστηρίου φρούτων στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί τόλμησε να ενημερώσει τον αποδέκτη της παραγγελίας ότι τα καρπούζια ήταν κάπως γρατσουνισμένα. Κάτι που φυσικά όφιλε να πράξει, αφού εκείνη τη στιγμή λειτουργούσε όχι μόνο ως οδηγός Νταλίκας, αλλά και ως εκπρόσωπος του εμπόρου που έκανε την παραγγελία και θα πλήρωνε για αυτήν. Όλα έγιναν πριν από μερικές ημέρες. Ο έμπορος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον οδηγό και τον ρώτησε πώς είναι τα καρπούζια. Ο πατρινός οδηγός του απάντησε για το πρόβλημα που παρατήρησε και τότε έγινε ο κακός χαμός. Άνθρωπος του συσκευαστηρίου τον πλησίασε. Άρχισε να του φωνάζει «Τι λες, κύριε», τον σπρώχνει, τον πετάει στο έδαφος και του ρίχνει αγκονιά και γροθιές. Στη συνέχεια, μαζί με άλλους, τον πέταξαν στο έδαφος έξω από το γραφείο και τότε είδε 30 περίπου νοματέους, κυρίως αλλοδαπούς που εργάζονται στο συσκευαστήριο, να τον πλησιάζουν με απειλητικές διαθέσεις. «Ένιωσα ότι ήρθε το τέλος μου», δηλώνει στον κόσμο. «Βρήκα τη δύναμη και σηκώθηκα. Μπήκα μέσα στην Νταλίκα και κλειδώθηκα και κάλεσα την αστυνομία», προσθέτει. Φυσικά ο όχλος δεν έμεινε άπραγος. Του χτυπούσαν το φορτηγό προκαλώντας ζημιές. Πέταγαν τάβλες, έκαναν γρατσουνιές, πατούσαν πάνω στην Νταλίκα κτλ. Μετά από αρκετά λεπτά και αφού έφτασε η αστυνομία, ο πατρινός οδηγός κατάφερε να ξεφύγει. Πήγε στο νοσοκομείο όχι μόνο λόγω των χτυπημάτων, αλλά και του ισχυρού σοκ που είχε υποστεί. Ο οδηγός δεν έχει υποβάλει μήνυση. Ωστόσο, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα ώστε να κινηθεί ανάλογα. Ο ιδιοκτήτης του συσκευαστηρίου επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του 2 ημέρες μετά και του ζήτησε μία απλή συγγνώμη.